ήρθατε στην παρουσίαση του Walkera Fluoron QX80. Το QX80 είναι ένα mini Brust Racer με κάμερα 700 TVL και πομπό 5,8 GHz, το οποίο είναι κατάλληλο προκειμένου να μπει κανείς στο χώρο του racing, μιας που το συγκεκριμένο φοράει τον, σε Brust βέβαια εκδοχή, τον SP Racing F3 XDOF Flight Controller, ο οποίος τρέχει Clean Flight έκδοση 13,3, όπως είδε τουλάχιστον σε εμένα το συγκεκριμένο από το εργοστάσιο. Το τετρακοπτεράκι αυτό εστάλει από το gearbest.com και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου δίνει την ευκαιρία να κάνω την παρουσίασή του. Πάμε να δούμε τη συγκεκριμένη έκδοση, τι έχει μέσα το κουτί, η οποία είναι διαθέσιμη σε almost ready to fly. Στο χάρτινο κουτί μέσα στο οποίο έρχεται το QX80 βρίσκουμε προφανώς το τετρακόπτερο. Έρχεται συναρμολογημένο, αλλά όχι με τοποθετημένες τις έλικες και χωρίς αυτό εδώ το λαστιχάκι το οποίο του έχω βάλει εγώ, γιατί εγώ σε αυτό, όπως το βλέπετε, έχω προσθέσει και πομπού. Μέσα λοιπόν εκεί βρίσκουμε δύο σετ από έλικες, δύο μπαταρίες 3,7 volt 600 mAh. Διάφορα έτσι αυτοκόλλητα προκειμένου να στερεώσουμε την μπαταρία ή τον πομπού. Ένα σακουλάκι το οποίο έχει μέσα, λογικά αυτό από ό,τι βλέπω είναι balanced καλώδιο, ναι, και το χρησιμοποιούμε για να φορτίζουμε τις δύο μπαταρίες παράλληλα με κάποιον έτσι balanced φορτιστή ας πούμε από παιχνίδι με μπαταρία 2S. Όπως επίσης υπάρχει και ένα εργαλειάκι το οποίο χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να βγάζουμε πιο εύκολα τις έλικες από τα μοτέρ. Και αυτή είναι εδώ τη σελίδα με οδηγίες χρήσης σχετικά με τη συναρμολόγηση, την αρχική ρύθμιση των καναλιών που χρησιμοποιεί ο πομπού, που θα πρέπει μάλλον να παρέχει ο πομπού στον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, και μια έτσι γενική άποψη της πλακέτας του Flight Controller. Το τετρακόπτερο, όπως είπαμε, έρχεται σε μια almost ready to fly διάταξη, η οποία περιέχει στην ουσία τα πάντα εκτός από τον πομπό της τηλεκατεύθυνσης, τον οποίο θα πρέπει να διαλέξετε εσείς. Στην περιγραφή του βίντεο έχω βάλει και το link του προϊόντος, αλλά επίσης σημαντικό και το link του πομπού τον οποίο χρησιμοποιώ. Είναι ένας μάικρο πολύ βολικός πομπός και πολύ μικρός, όπως βλέπετε, ο οποίος έρχεται και μπαίνει κυριολεκτικά κουτί με μία έτσι διπλή αυτοκόλλητη ταινία να το στερεώσετε, είναι πολύ ελαφρύς. Όλο αυτό, όπως το βλέπετε, μαζί με την μπαταρία είναι στα 58 γραμμάρια, χωρίς την μπαταρία είναι στα 43 γραμμάρια, και χωρίς τον πομπού, μαζί με τις έλικες, όλο το υπόλοιπο δηλαδή τετρακόπτερο, είναι στα 38 γραμμάρια. Δηλαδή ο πομπός είναι πάρα πολύ ελαφρύς, είναι 5 γραμμάρια το πολύ. Το frame το οποίο χρησιμοποιεί το QX80 είναι σαν, μοιάζει να είναι ουσιαστικά από ανθρακόνημα, δεν είναι σίγουρα πλαστικό, γιατί έχει μία αγωγημότητα, κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξετε αυτό όταν αρχίζετε και βάζετε πράγματα επάνω, να μην γίνει κάποιο βραχυκύκλωμα. Εδώ όπως βλέπουμε υπάρχει καμερούλα, έρχεται μαζί και με καπάκι, καλό αυτό, 700 γραμμών, 700 TVL είναι στην ουσία, μαζί με τον 5,8 GHz πομπού, η οποία είναι στερεωμένη πάνω στο σασί με ένα λαστιχάκι και με αφρόδες έτσι αυτοκόλλητο, κάποιο αφρόδες αυτοκόλλητο υλικό. Χρησιμοποίησα και εγώ ένα τέτοιο υλικό προκειμένου να στερεώσω τον πομπού εδώ από κάτω, είναι το πιο καλό μέρος τέλος πάντων που μπόρεσα να βρω, και έχω βάλει και τις κεραίες από κάτι τρυπούλες που έχει εδώ, τόσο ώστε να μην μπλέκουν στη μέση.
flight controller, όπως βλέπουμε εδώ, διαθέτει USB θύρα μέσω της οποίας συνδέεται με τον υπολογιστή σας και από τον Clean Flight Configurator μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του. Θα κάνω και άλλο ένα βίντεο για το συγκεκριμένο που θα δείχνω κάποιες βασικές ρυθμίσεις. Πάντως είναι υπερπλήρες σαν πακέτο, διότι αυτή εδώ η έκδοση έχει ακόμα, εκτός το ότι υποστηρίζει δύο ακόμα μοτέρ, δηλαδή αν ας πούμε αργότερα θέλετε να, για κάποιο λόγο χάλασε το frame αυτό και θέλετε να το μεταφέρετε το flight controller σε κάτι άλλο, μπορείτε να έχετε υποστήριξη και για άλλα δύο μοτέρ, δηλαδή για ένα εξακόπτερο. Σαν πλακέτα και υλοποίηση είναι πάρα πολύ καλή, οι κολλήσεις είναι πολύ καλές. Έχει battery monitoring μέσα, δηλαδή από τον flight controller μπορούμε να βλέπουμε τη στάθμη ενέργειας της μπαταρίας. Βεβαίως εδώ τώρα όπως φαίνεται πρέπει να κολλήσετε στην θύρα, τα λέει όλα αυτά μέσα και στο εγχειρίδιο αυτή τη σελίδα, στην UART 2, εφόσον χρησιμοποιείτε SBUS ή PPM πομπού. Αυτός εδώ ο οποίος χρησιμοποιώ είναι ο SF800, που είναι συμβατός με Futaba SFHSS πρωτόκολλο και χρησιμοποιώ για να το χειριστώ το τετρακόπτερο το χειριστήριο του XK Whirlwind X251, το οποίο έχω παρουσιάσει παλαιότερα, όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε, το συγκεκριμένο το διάλεξα γιατί μπορούμε να δημιουργήσουμε προφίλ, οπότε έχω κάνει ένα νέο προφίλ για το συγκεκριμένο και με ένα χειριστήριο μπορώ να πετάω δύο αεροσκάφη, μέχρι 10 βασικά προφίλ υποστηρίζει αυτό το χειριστήριο. Οπότε ήταν λογική η επιλογή ενός πομπού συμβατού με αυτό το πρωτόκολλο, διότι και ο συγκεκριμένος από το μέγεθός του είναι πάρα πολύ μικρός και ταιριάζει έτσι για micro τετρακόπτερα. Περισσότεροι άλλοι που έχω βρει είναι πολύ μεγαλύτεροι και θα έχετε κάποιο θέμα να τους τοποθετήσετε πάνω εδώ. Αυτό που χρειάζεται λίγο προσοχή είναι, επειδή ακριβώς ο flight controller δεν είναι στερεωμένος με κάποιες βίδες πάνω στο σασί, αλλά χρησιμοποιούν αυτό το αφρόδες υλικό, το οποίο είναι λαστικό και αυτοκόλλητο από τις δύο όψεις, θα πρέπει λίγο να προσέξετε σχετικά με την τοποθέτηση του flight controller. Μπορεί δηλαδή είτε από την, να σωρίστηκε κατά την μεταφορά του, είτε ξέρω εγώ εσείς, θα πρέπει να ελέγξετε μέσα στον configurator το pitch roll και το yaw, τόσο ώστε να μην έχετε αποκλίσεις μεγάλες. Ιδανικά θα πρέπει να έχετε κάτω από την μισή μοίρα και στο γιο αν γίνεται θα πρέπει να είναι μηδενική απόκληση, αλλιώς μπορεί να έχετε drifting. Τα μοτέρ τα οποία χρησιμοποιεί είναι, όπως είπαμε, Brust 8,5 χιλιοστών, τα κλασικά μοτέρ τα οποία βρίσκουμε στη συντριπτική πλειοψηφία των κινέζικων παιχνιδιών τετρακόπτερων και εξακόπτερων, άρα δεν έχετε θέμα να διαλέξετε μοτέρ ανταλλακτικά για αυτά εδώ, οποιοδήποτε και να πάρετε κάνει. Direct drive εννοείται, δεν υπάρχει κάποιο γρανάζι, απλά τραβάτε την έλικα επάνω και ξανατοποθετείτε. Οι έλικες είναι πολύ μικρές, είναι περίπου 2 ίντσες το μέγεθός τους, δεν μπορεί να υποστηρίξει και το συγκεκριμένο σασί παραπάνω, γιατί η απόσταση από μοτέρ σε μοτέρ είναι 80 χιλιοστά και ο 680, σου και το όνομά του. Σαν αεροσκάφος, επειδή το έχω πετάξει κυρίως μέσα στο σπίτι προφανώς, γιατί είναι για εσωτερικούς χώρους, εκτός αν έξω πετάτε με καιρό καλό σε συνθήκες αν δίνεται απρόληπτης άπνοιας, διότι κακά τα ψέματα το παίρνει ο αέρας λόγω μεγέθους. Είναι πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ ευέλικτο και ακριβές. Οι default pitch ρυθμίσεις είναι πολύ καλές, βεβαίως μπορείτε να το βελτιώσετε και άλλο σε αυτό τον τομέα. Όπως είπαμε, θα δείξουμε σε επόμενο βίντεο το πώς ρυθμίζουμε την τηλεκατεύθυνση. Το μόνο που έχω να πω εδώ είναι ότι η σύνδεση της τηλεκατεύθυνσης, είπαμε, είναι κολλώντας τρία καλώδια
πάνω στην πλακέτα, στην θύρα UART2. Πάμε για τη αν χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο πομπό, τον οποίο σας τον προτείνω, γιατί έχει πάρα πολύ καλή εμβέλεια και είναι και πολύ ελαφρύς και μικρός και ταιριάζει. Όπως φαίνεται εδώ και από τις οδηγίες, το σχηματικό διάγραμμα, κολλάτε τη γύρωση εδώ, τα 5 βόλτ στην κατεύθυνση εδώ και εδώ το σήμα και είναι έτοιμη. Η πλακέτα έχει και υποδοχή και για μπάζαρ, όπως επίσης στις άλλες δύο UART θύρες μπορούμε μέσα από τον Clean Flight Configurator να ρυθμίσουμε πώς θα μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Σκέφτομαι δηλαδή σαν μόντα για ένα άλλο αεροσκάφος να τις ρυθμίσω αυτές σε GPS mode, προκειμένου να έχουμε GPS position hold και return to home λειτουργία μέσα από τον Clean Flight. Το firmware του τα υποστηρίζει όλα αυτά, το οποίο είναι πραγματικά εκπληκτικό για ένα τόσο μικρό και φθηνό αεροσκάφο. Δηλαδή ο flight controller είναι, έχει απίστευτη υλοποίηση για Brust Motor. Κάτι άλλο που θέλω να δείξω είναι εδώ πίσω στην κάμερα έχουμε 7 dip switches, προκειμένου να επιλέξουμε το κανάλι το οποίο θέλουμε. Το τελευταίο dip switch καθορίζει ουσιαστικά το orientation της κάμερας, αν θα είναι κανονικό ή ανάποδο. Όλα αυτά μην ξεχνάμε ότι τροφοδοτούνται μέσα από την μπαταρία των 600 mAh 3,7 V. Ο χρόνος πτήσης συνεπώς είναι μικρός, είναι γύρω στα 5 λεπτά, αλλά δεν χρειάζεται και παραπάνω, διότι στην ουσία είναι μπράστη τα μοτέρ του, είναι ένα μικρό racer ας το πούμε, και κακά τα ψέματα οτιδήποτε είναι μπράστ δεν έχει τις αντοχές που έχουν τα μπράσλες, άρα θα πρέπει να μην δουλεύουν και τον ίδιο χρόνο, αν το δούμε έτσι αντικειμενικά με τα μπράσλες. Διαφορετικά τα μοτέρ θα τα παίξουν μια ώρα αρχίδερα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι, να το πω έτσι απλά, για να εξασκηθείτε τις κρύες χειμωνιάτικες νύχτες μέσα στο σπίτι, πριν πετάξετε με το racer σας κάπου έξω. Δεν του λείπει κάτι πέρα από τον receiver, όπως είπαμε. Στην χειρότερη, αν σε κάποια φάση το σπάσετε, μπορείτε να πάρετε τα εξαρτήματα και να τα χρησιμοποιήσετε όπου αλλού θέλετε. Είναι πάρα πολύ καλά τα εξαρτήματα, είναι ποιοτικότατα. Αυτά όσον αφορά την ανάλυση του συγκεκριμένου. Θα κάνω και ένα βίντεο με πτήση στο γήπεδο, μόλις ο καιρός το επιτρέψει, όσο γίνεται, και να δείχνουμε παράλληλα και την κάμερα το πώς τραβάει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον GearBest.com για την αποστολή του συγκεκριμένου, προκειμένου να γίνει αυτή εδώ η παρουσίαση. Αν σας άρεσε η παρουσίαση, μπορείτε να γραφτείτε στο κανάλι, όπως επίσης αν θέλετε να αγοράσετε το συγκεκριμένο μαζί με τον προτινόμενο πομπό, οι σύνδεσμοι αγοράς είναι στην περιγραφή του βίντεο. Και πάλι σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια.